Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ψυχική υγεία στην εργασία ενδιαφέρεται μόνο για τη μείωση του κόστους που προκαλούν οι ψυχοκοινωνικές ασθένειες των εργαζομένων, έχοντας το μάλιστα υπολογίσει στα 400 δισεκατομμύρια. Κουβέντα όμως για την αντιμετώπιση της πηγής των ψυχοκοινωνικών νόσων, που σημαντική συμβολή έχει το καπιταλιστικό εκμεταλλευτικό σύστημα και οι όροι ζωής και εργασίας που διαμορφώνει. Απάνθρωπα ωράρια και εντατικοποίηση, τηλεργασία, εργοδοτική τρομοκρατία, αβεβαιότητα, πληστηριασμοί, καθημερινή αγωνία για την κάλυψη στοιχειωδών αναγκών διαλύουν την ψυχική υγεία των εργαζομένων. Και όταν αυτοί ασθενήσουν, η στρατηγική Ευρωπαϊκής Ένωσης Κυβερνήσεων τους στέλνει στα νύχια ιδιωτικών ομίλων, ΜΚΟ και κάθε είδους ιδιωτών. Καλούμε σε αγώνα για αποκλειστικά δημόσιες δομές ψυχικής υγείας, με πλήρες μόνιμο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, δωρεάν υπηρεσίες με κύριο προσανατολισμό την πρόληψη, σύμφωνα με τις σύγχρονες κατακτήσεις επιστήμης, για σύγχρονα εργασιακά δικαιώματα, συλλογικές συμβάσεις, ανθρώπινα ωράρια, στο πλαίσιο μιας αποκλειστικά δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης. Όλα τους προκειμένου να σωθούν άνθρωποι από την ψυχική οδύνη, όλα τους με προοπτική μια άλλη κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση και κέρδος, που είναι περισσότερο ποτέ αναγκαία και απαραίτητη.